Στην Ήβα, Μαρία Ήβα Μπιολκάτη που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, γεννήθηκε στις 7 Ιουλίου του 1939 στον Κόρο της Φεράρα. Το 1959 σε έναν διαγωνισμό νέων φωνών της RAI, αναδεικνύεται πρώτη ανάμεσα σε 7. 600 διαγωνιζόμενους και ηχογραφεί τον πρώτο της δίσκο 45 στροφών, έτσι, αρχίζει το ταξίδι της στη μουσική που περιλαμβάνει σπουδαίες ερμηνείες, εμφανίσεις στον κινηματογράφο, το θέατρο, την όπερα, βραβεία και διακρίσεις, σημαντικές συνεργασίες. Μπορεί να μην είμαι η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, αλλά ενώ ξεκίνησα να τραγουδάω το λεγόμενο pop τραγούδι, κατάφερα να γίνω μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες των τραγουδιών του Μπρετ, έλεγε η ίδια στην Κάπα σε συνέντευξη της το 2004. Ανάμεσα στις πολλές συνεργασίες της ξεχωρίζει αυτήν με τον Θάνο Μικρούτσικο, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου αλλά και τον Μίκη Θεοδωράκη. Η συνεργασία μου με τον Θεοδωράκη ξεκίνησε χωρίς να τον γνωρίζω προσωπικά. Με την εταιρεία μου αποφασίσαμε να επιλέξουμε τραγούδια από το ρεπερτόριο του κληρικά κυρίως κομμάτια τα οποία ερμήνευσα με μεγάλο σεβασμό απέναντι του. Ποια είναι όμως η συνταγή της επιτυχίας και κυρίως της διάρκειας, τα ταλέντο, η τύχη, οι κατάλληλες γνωριμίες, οι θυσίες και οι όσο το δυνατόν λιγότεροι συμβιβασμοί. Το σημαντικότερο στην περίπτωση μου, είναι ότι δεν είμαι μόνο τραγουδίστρια. Είμαι performer, παίζω και τραγουδάω συγχρόνως και, αυτό, καταφέρνω να το διατηρώ πολλά χρόνια. Επίσης, προσπαθώ να ανανεώνομαι, υπάρχουν καλλιτέχνες που κάνουν κάποιες επιτυχίες και βασίζουν την καριέρα τους μόνο σε αυτές. Δεν δοκιμάζουν κάτι καινούριο, έτσι, αναπόφευκτα έρχεται το τέλος. Τα τελευταία χρόνια αισθάνομαι τη φωνή μου δυνατότερη και αυτό με κάνει να συνεχίζω. Νιώθω καλά και το κοινό μου με ακολουθεί ακόμη με ενδιαφέρον και αγάπη. Μόλις νιώσω δυσκολίες με τη φωνή και την ερμηνεία μου, η αντιπάθεια από το κοινό θα σταματήσω. Και θα αφιερωθώ στις χαρές της ζωής.